Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερών, με επιστολή του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπηρεσία του Επιμελητηρίου, υπέβαλε σήμερα ο κ. Χρήστος Μέγκλας. Στην επιστολή της παραίτησής του, ο κ. Μέγκλας αναφέρεται σε προσωπικούς λόγους. Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερών. Προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω απρόσκοπτα την άσκηση των καθηκόντων μου και τον αγώνα για τη στήριξη των μελών μας, την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την εν γέννη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας. Ο Χρήστος Μέγκλας είναι φίλος μου, είναι άνθρωπος που συνεργάστηκα και συνεργάζομαι καθημερινά. Έχουμε μια κοινή διαδρομή και σέβομαι την απόφαση του απόλυτα. Τις παραιτήσεις του δηλαδή για προσωπικούς λόγους. Είμαι συγκινημένος, είναι ο άνθρωπός μας και θέλω να το σεβαστούμε όλη την απόφαση του αυτή και τίποτα άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, συνεχίζει ο κ. Μέγκλας, πρωτίστως εσάς, τους συναδέλφους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερών, για την άριστη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που επιδείξατε στο πρόσωπό μου κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, καθώς και το προσωπικό του Επιμελητηρίου που εδώ και 10 χρόνια συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της διοίκησής μας. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των αιρετών αρχών και των διοικητικών υπηρεσιών του νομού μας για τη δημιουργική συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Ο Χρήστος Μέγκλας ανέβασε τον πήχη του Επιμελητηρίου πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και επίσης, όπως αγαπά τις αίρες και συνεχίζει να την αγαπά, έκανε και κάνει τα πάντα από τη θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε ο νομός Σερών να ανεβεί ψηλότερα. Χαρακτηριστικότερο έργο όλων αυτών των προσπαθειών του και το έχει φτάσει αυτό πραγματικά με τη δική του θέληση, με την προσπάθεια των συνεργατών του και τη δική μας βοήθεια, όλων μας, διότι ήταν ο Μπροστάρης και είναι ο Μπροστάρης και θα παραμείνει ο Μπροστάρης και σεβόμαστε την απόφασή του. Θα ήθελα τέλος, συνεχίζει ο κ. Μέγκλας, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους αιρέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που με εμπιστεύτηκαν και με εξέλεξαν πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερών για 2 συνεχόμενες θητείες. Ευελπιστώ ότι η επιλογή αυτή τους δικαίωσε, καθώς πρωταρχικός μου στόχος ήταν πάντα η ενίσχυση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου μας μέσα από ενέργειες, δράσεις, παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Μέγκλας, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Τίποτα, εγώ να πω σαν μέλος της δικού σας επιτροπής του Επιμελητηρίου ότι και από τους πρόεδρους που γνώρισα που πέρασαν το Επιμελητήριο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε και αγωνιζόταν καθημερινά για το Επιμελητήριο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα 4 τελευταία χρόνια, τα 3 μάλλον που είμαστε μαζί και που ήμασταν μαζί στη δικούσα επιτροπή, έβλεπα τον αγώνα που έδινε καθημερινά. Κάθε μέρα αγχωνόταν για το Επιμελητήριο, έτρεχε για το Επιμελητήριο. Πέτυχε αυτό το μεγάλο όνειρο που είχε για το στρατόπεδο, για την ΣΕΡΕΞΠΟ και γενικά για το επιχειρηματικό κέντρο. Δεσμεύομαι να παραμείνω ενεργό μέλος της επιχειρηματικότητας του τόπου μας και εύχομαι στην επόμενη διοίκηση να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του νομού μας, ώστε να διεκδικήσει την ανάπτυξη που του αξίζει. Καταλήγει ο κ. Μέγκλας. Με εμφανή συγκίνηση αναφέρθηκε στην παραίτηση ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος, καθώς τον συνδέει μακροχρόνια φιλία με τον κ. Μέγκλα. Μας λυπεί η παραίτηση, αναφέρουν και οι συνεργάτες του στο Επιμελητήριο. Στο έργο του στο Επιμελητήριο αναφέρονται με τα καλύτερα λόγια όλοι οι άνθρωποι του νομού. Απολύτως σεβαστή απόφασή του αναφέρει και ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Ένα ευχαριστώ στον Χρήστο Μέγκλα δεν φτάνει για όσα πολύτιμα προσέφερε στο Επιμελητήριο Σερών, στη σεραϊκή επιχειρηματικότητα και στην τοπική κοινωνία. Αποκορύφωμα της προσφοράς του είναι η διοργάνωση της έκθεσης ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία έγινε πλέον θεσμός, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηβασιλείου. Σίγουρα μας λυπεί όλους η παραίτηση. Από εκεί και πέρα τώρα όλοι είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, λίγο ψαχνόμαστε ακόμα. Θα δούμε.